Λοιπόν, να πάμε στα τουρκικά ζητήματα, γιατί έχουμε πάλι προκλήσεις. Να πάμε να βρούμε την Σοφία Καρτάλη να μας πει τι έχει συμβεί αυτή τη φορά, Σοφία. Την ώρα που το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός ουσιαστικά συνεχίζει τις σεισμογραφικές έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, το τουρκικό γεωτρύπανο Πορφυτής είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις γεωτρήσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, ουσιαστικά κατευθύνεται σε μια περιοχή που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα εντός της Πάφου. Στο συγκεκριμένο σημείο, το συγκεκριμένο σημείο ανήκει στην Κυπριακή ΑΟΣ, στην μη οριοθετημένη περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ. Και ουσιαστικά αυτή είναι μια κίνηση στην οποία προχωράει η Άγκυρα, καθώς χθες εξέδωσε και τη σχετική ναύτεξη, η οποία για να ουσιαστικά πραγματοποιήσει τη γεώτρηση αυτή, η οποία ισχύει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι έχουμε αντιδράσεις και από την κυπριακή πλευρά, την ελληνική, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου καταδικάζουν αυτή την παράνομη κίνηση της Τουρκίας, την οποία πρόκειται να προβεί η Τουρκία. Συγκεκριμένη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας σε ανακοίνωσή της καλεί σε αυτοσυγκράτηση την Τουρκία και την καλεί επίσης να απέχει από αυτήν την παράνομη κίνηση. Το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει επιπλέον αυτή την κίνηση και μιλάει για μια κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιπλέον η ελληνική πλευρά καλεί την Τουρκία να σταματήσει άμεσα από αυτήν την κίνηση. Σοφία, είναι ενδεικτικό για το συγκεκριμένο θέμα το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων. Να θυμίσω και δεν ξέρω αν υπάρχει, αν έχει την αίσθηση ότι παραμένει αυτό που λέμε κόκκινο συναγερμός, ότι πριν από λίγες ημέρες ο κ. Αποστολάκης, ο Υπουργός Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, πολύ μετριοπαθής άνθρωπος και στρατιωτικός, είχε χτυπήσει, έτσι, είχε βάλει καμπανάκι για το ενδεχόμενο επεισοδίου στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο το σημείο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το γεωτρύπανο Πορφυτής. Διότι δεν υπάρχει καμία πετρελαϊκή εταιρεία εκεί πέρα που να διεξάγει γεωτρήσεις ή να έχει αδειοδοτηθεί. Δεν υπάρχει, δεν είναι αδειοδοτημένη ουσιαστικά περιοχή και είναι μια μη οριοθετημένη περιοχή, όπου μπορεί να συμβεί κάποιο τετελεσμένο γεγονός. Δεν είναι τυχαία, θέλω να πω, αυτή η επιλογή αυτού του σημείου και μάλιστα να πούμε ότι ο στόχος έχει οριστεί ως Φινίκη 1. Μάλιστα. Σοφία Καρτάλη, να σε ευχαριστήσουμε.